I strongly believe that we have today a window of opportunity, and we should be bold enough and wise enough to seize this chance. Για παράθυρο ευκαιρίας έκανε λόγο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία, δύο ημέρες μετά το τετ-α-τετ που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Τούρκο πρόεδρο. Greece is willing to work towards resolving the only major outstanding issue we have with our neighbor, the delimitation of the continental shelf and the exclusive economic zone in the Aegean and the Eastern Mediterranean. And I was glad to hear President Erdogan say that the limitation of maritime zones, in accordance with international law, is to the common interest of the entire region of the Eastern Mediterranean. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε τον οδικό χάρτη των συνομιλιών, όπως και ότι τον Ιανουάριο στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στο τραπέζι θα βρεθούν πλέον οι διαφορές των δύο χωρών στο Αιγαίο, αποφεύγοντας ωστόσο να τις κατονομάσει. Yani ağırlıklı olarak gerek bu yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı, gerekse bu Ege'deki yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da Sayın Başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti. Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, όπου Ελλάδα και Κύπρος επιχειρούν την επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην τουρκική αδιαλαξία για διχοτόμηση του νησιού. As Prime Minister of Greece, I reaffirm here today our commitment to the sovereignty and territorial integrity of Cyprus and to a solution on the basis of a bizonal bicommunal federation with a single sovereignty, a single citizenship and a single international personality in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας τις επισκέψεις του σε στρατιωτικές μονάδες των 12 νήσων, παρακολούθησε άσκηση ανακατάληψης βραχονισίδας. Εδώ μιλάμε για βραχονισίδα. Η βραχονισίδα δεν είναι κυριαρχία, είναι κυριαρχία. Την ίδια ώρα, αισιόδοξος ότι προχωράει η διαδικασία για να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης, εμφανίστηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας να επιβεβαιώνει και την Αθήνα να τηρεί στάση αναμονής. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί συντόμως η επαναλειτουργία της σχολής μας, διότι η εντολή προς τους αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας προείστε άμαστε από τον εξωφότατο πρόεδρο κύριο Ερντογάν. Πριν από το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα, θα προηγηθεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν στην Αθήνα, όπου θα διερευνήσουν εάν υπάρχει προοπτική οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.